Πράγματι έχω κάποιο λόγο, κύριε Σεχίνη μου, και αυτός ο λόγος δεν είναι μυστικός, είναι λόγος που συνίσταται στην ανάγνωση, στη ρεαλιστική ανάγνωση της καταστάσεως και επίσης στην άνευ προηγουμένου οξύτητα που καθημερινό σχεδόν καλλιεργεί η Τουρκία. Συμπεραίνω λοιπόν ότι αυτή η συνεχής επιμονή σε ακραίες θέσεις, με βαρύς χαρακτηρισμούς, η επανάληψη αυτών των κατηγοριών και δια του τουρκικού τύπου, η πλήρης υποστήριξη που παρέχεται σε αυτή την έξαλλη γραμμή από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της Τουρκίας, εξαιρέσει του φιλοκουρδικού, το οποίο είναι υποδίωξη, δημιουργεί πια μια κατάσταση που με λογική ανάγνωση αποτελεί το προήμιο της ένοπλης ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε την πραγματικότητα ως έχει. Μέχρι πριν από 1-2 χρόνια η Τουρκία νομίζω ότι προβληματιζόταν για το αν θα φτάσει, αν θα υιοθετήσει την ιδέα της ένοπλης, δηλαδή της πολεμικής αναμέτρησης μαζί μας. Ίσως σε μικρή κλίμακα, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον στο δίλημα αυτό, αν θα φτάσει ή όχι, έχει δώσει απάντηση. Και είναι ότι ναι, την υιοθετεί την ιδέα. Απλώς αναμένει να συντρέξουν οι κατάλληλες, κατά την εκτίμησή της, περιστάσεις και προϋποθέσεις για να την υλοποιήσει. Και αυτό ακριβώς ήθελα να επισημάνω και προχθές και σε διάφορες άλλες εκπομπές που μου δόθηκε η ομιλία να αναφερθώ στο θέμα. Δεν θέλω να καλλιεργήσω φιλοπόλεμη ατμόσφαιρα. Προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαι τελείως αντίθετος με κάθε προσπάθεια αβάσιμου κατευνασμού της εσωτερικής κοινής γνώμης. Καλόν είναι να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, να γνωρίζουν και οι Έλληνες πολίτες όσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Διότι οι διάφορες θεωρίες περί προεκλογικής σκοπιμότητος, περί προθέσεων εντυπωσιασμού, περί μπλόφας, όπως ορθώς το αναφέρατε εσείς προηγουμένως, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν δεν τα εννοεί και εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται και να υλοποιηθούν. Πιστεύω αντίθετα ότι και τα εννοεί και προετοιμάζει την εφαρμογή τους και αναμένει την ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όχι προς εκφοβισμόν μας, αλλά για να είμαστε και ψυχολογικά έτοιμοι, αν το κακό συμβεί, και λέω κακό διότι θα είναι κακό και για τις δύο χώρες, έτσι, όχι απλώς για μας, να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουμε και να μην μας ευνηδιάσουν τα γεγονότα και οι εξελίξεις. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Αγαπητέ, και πρέπει να είμαστε πρέσβη, σε μια διαρκή θα έρθω στο εσωτερικό μας. Θέλω όμως πριν από αυτό, γιατί είναι ίσως το πιο κρίσιμο και καλά κάνετε και το εξηγείτε. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι είμαστε έτοιμοι στρατιωτικά και με τις συμμαχίες μας. Δεν αρκεί αυτό. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να είμαστε έτοιμοι στο εσωτερικό μας μέτωπο, διότι βεβαίως και ο στρατός είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος, βεβαίως καλές είναι οι συμμαχίες, αλλά είναι προφανές ότι η λύση είμαστε εμείς σε τέτοια ζητήματα, δεν είναι οι άλλοι. Απολύτως συμφωνώ, αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα για την απέναντι πλευρά, γιατί χαίρομαι που το προσεγγίζετε πάλι ψύχρεμα αλλά με αποφασιστικότητα. Άρα πλέον γαλβανίζουν και την τουρκική κοινωνία στην επιλογή αυτή. Ένα. Βέβαια. Δύο. Το γεγονός ότι προχθές σταθήκαμε στις δηλώσεις Ερντογάν, μία από τα ίδια πάλι, συναγωνίζεται μία την άλλη στην οξύτητά της, αλλά δεν σταθήκαμε στο περιεχόμενο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, και θέλω με τη ματιά του έμπειρου διπλωμάτη να μου πει μία σκέψη. Το Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε προχθές και μετά ο Ερντογάν σήκωσε τους τόνους, είχε ως κύριο θέμα συζήτησης πώς λειτουργεί σε εντός εισαγωγικών κανονικότητα η οικονομία της Τουρκίας αν από συνθήκες πολιτικής ηρεμίας μεταβεί σε συνθήκες στρατιωτικής κατάστασης. Σας λέει κάτι αυτό? Βεβαίως μου λέει. Μου λέει ότι
Τους προβληματίζει επομένως ακόμα και αυτή η συνέπεια που θεωρούν ότι αναπόφευκτα θα υπάρξει αν προχωρήσουμε σε μία αναμέτρηση. Δείχνει προπαρασκευή αυτό κατά τη γνώμη σας? Μάλιστα. Μάλιστα. Δείχνει προπαρασκευή. Μάλιστα. Δείχνει προετοιμασία και δείχνει μελέτη όλων των παραμέτρων που θα προσδιορίσουν τα επακόλουθα μίας κίνησης στρατιωτικής. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, η διαρροή, γιατί εκτός από τους αγωγούς έχουμε και διαρροές τέτοιες, λέει ότι ναι, σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που δυστυχώς στην Τουρκία και σε άλλες χώρες υπάρχει, εμείς δεν έχουμε δέσει να φτιάξουμε τόσα χρόνια, και κύριο θέμα είναι η εξελίξη με την Ελλάδα. Αυτό σας λέει κάτι? Και αυτό μου λέει κάτι, και μάλιστα ήμουν έτοιμος να το επισημάνω και προηγουμένως, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας είναι, όπως έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων, το ανώτατο όργανο λήψεως πολύ σοβαρών υποθέσεων σε θέματα εξωτερικής, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, και όταν συνεδριάζει με θέμα της σχέσης της Τουρκίας με μια ξένη χώρα, προφανώς έχει σκοπό να λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και σημειώνω κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο, ότι τέτοιες συνεδριάσεις είχαν με αποκλειστικό θέμα σχέσεις Τουρκίας με γειτονική της χώρα, είχαν υπάρξει και πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας κατά της Συρίας και του Ιράκ. Μάλιστα. Το τρίτο, και κλείνω με τους άλλους για να έρθω στα καθημάς που είναι πολύ σοβαρά, είναι το εξής. Λέτε ότι είναι προφανές ότι έχουμε όξυνση του συγκροσιακού κλίματος που το έχει επιλέξει η Τουρκία πια. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα το σερβιρεί, γιατί ξέρετε καλύτερα από εμένα, και γι' αυτό είχατε και έχετε επιτυχίες οι Έλληνες διπλωμάτες, γιατί ανεξάρτητα από όλα έχετε μια γενική εικόνα, έχετε τη γεωπολιτική θεώρηση και μετά βλέπετε τη γεωστρατηγική που είναι το συμφέρον της χώρας. Ομοίως όμως και η τουρκική διπλωματία, σας έχω ακούσει να το λέτε, δεν είναι μια τυχαία. Προφανώς λοιπόν λαμβάνει υπόψη της όλες τις εξελίξεις παγκοσμίως και τη μεγάλη εικόνα. Άρα το ερώτημα είναι, σκέφτεται μόνο πώς θα το σερβιρεί, δηλαδή να εμφανιστεί ότι βρίσκεται ένα μίνι και αυτό καλλιεργεί στο Αιγαίο, άρα αναγκαστικά πήρε μια κίνηση και όχι ως επιτιθέμενος, γιατί μπορεί να της γυρίσει μπούμεραγκ? Έχει σημασία αυτό? Έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι οπωσδήποτε το σκέπτεται, αλλά δεν είναι το μόνο που σκέπτεται. Αν μου επιτρέπετε, θα προσέθετα ότι τις αποφάσεις της για τις κινήσεις της προς την πλευρά μας τις εκτιμά και τις σταθμίζει υπό το πρίσμα δύο παραγών. Ο πρώτος παράγων είναι να μην εμφανιστεί εκείνος επιτιθέμενη, για να μην δώσει διεθνώς την εντύπωση ότι είναι η υπέτεια της πρόκλησης της αναμέτρησης και της ρήξης της σταθερότητας στην περιοχή. Επιθυμεί λοιπόν να βρει έναν τρόπο δράσης που θα φέρει εμάς σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε ή θα πρέπει να υποχωρήσουμε εξευτελιζόμενοι και αυτοταπεινούμενοι, ή να αντιδράσουμε. Και την αντίδρασή μας αυτή, που την εύχεται η Τουρκία, θα την επικαλεστεί ως άλοθη και ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει εν συνεχεία τις επιθετικές δικές της ενέργειες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο μίλησα είναι το εξής. Η Τουρκία, που μελετά πολύ καλά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας, έχει καταγράψει κάτι που και εμείς έχουμε σημειώσει, ότι δηλαδή η προσπάθεια ενίσχυσης της στρατιωτικής μας ισχύος και βελτίωσης της αμυνάς μας που γίνεται τον τελευταίο καιρό με παραγγελίες οπλικών συστημάτων κλπ. Και που θα επιφέρει όντως ένα καλό αποτέλεσμα στην στρατιωτική μας ισχύ και αποτελεσματικότητα, θα ολοκληρωθούν όταν θα παραλυφθούν, όταν θα εκτελεστούν οι παραγγελίες. Τι ωραία και οι που παραγγελίες το λέτε. Θα εκτελεστούν περίπου εντός διετίας. Τι σωστά. Επομένως, που το λέτε. Δεν τα έχουμε τώρα. Καλά το λέτε. Γιατί κάποιοι καλλιεργούν στο δικό μας εσωτερικό την άποψη, είμαστε OK. Δεν είναι έτσι όμως, λέτε. Όχι, δεν Μάλιστα. είμαστε ακόμη OK. Είμαστε πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν άλλοτε. Ασφαλώς καταβάλουμε πολλές προσπάθειες και έχουμε βελτιώσει και από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς σχεδίων τον τρόπο αντίδρασής μας. Αλλά η ουσιαστική μας ενίσχυση θα προκύψει όταν θα παραλάβουμε και τα νέα οπλικά μας συστήματα. Ρωτώ λοιπόν,
Μέχρι πού όμως είναι το όριο ότι εγώ δεν σου δίνω απέναντι λαβή να πεις εσύ στους άλλους, κοίτα, η Ελλάδα συμπεριφέρεται έτσι, οπότε εγώ πρέπει να καλύψω τα νότα μου. Δηλαδή, τους αφήνεις να κάνουν υπερπτήσεις και να φωτογραφίζουν πάνω από τα νησιά σου? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και βεβαίως κάθε προσεκτικός και συνετός παρατηρητής το διαπιστώνει και το εκτιμά αναλόγως. Εκεί είναι μια γραμμή που θέλει επιδεξιότητα και προσοχή. Μάλιστα. Διότι ασφαλώς η επίδειξη ψυχραιμίας και σόφρονος στάσης είναι κάτι το θετικό, ασφαλώς. Δεν πανικοβάλλομαι από τις κινήσεις της άλλης πλευράς, δεν καταφεύγω σε θυμικές αντιδράσεις, αναλύω ψύχρεμα την κατάσταση πριν αποφασίσω πώς θα δράσω. Mm. Αλλά αυτή η αυτοσυγκράτηση, ναι, δεν πρέπει ποτέ να δίνει την αίσθηση της υποχώρησης, της φοβίας. Μάλιστα. Ή της ατολμίας. Εσείς θα παίρνατε αυτές τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Τουρκία, όχι εμείς, όπου επίσημα μας λέει, καλά το ξέραμε, αλλά μας το λέει επίσημα με φωτογραφίες, ότι κάνει κατασκοπία πάνω από τα νησιά, να τις πάτε στα διεθνή φόρα? Ναι. Ναι. Θα το έκανα. Μάλιστα. Το απαντώ κατηγορηματικά. Πάμε στο δικό μας τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον και το υπενιχτήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αντιλαμβάνεστε ότι όντως υπάρχει αραγές εθνικό μέτωπο, και δεν εννοώ τα λόγια, γιατί στα λόγια τα κόμματα εντάξει. Ή νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να αναλυθούν πρωτοβουλίες, ιδίως εκτελεστικής εξουσίας που έχει τον πρώτο λόγο εννοώ της κυβέρνησης? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο οι αρχηγοί των κομμάτων και όχι στα φώτα της δημοσιότητας να συνομιλούν ήδη? Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση ενός λίαν σοβαρού εξωτερικού κινδύνου, ενός επικείμενου και βαρύτατης σημασίας θέματος όπως είναι η συνεχής τουρκική πίεση με απειλές εναντίον μας, είναι η εσωτερική ενότητα. Και η εσωτερική ενότητα καλλιεργείται και ενθαρρύνεται και οργανώνεται και με την ενημέρωση της κοινής γνώμης, με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μην της δημιουργούμε αίσθημα ανησυχίας και ιτοπάθειας, mm-hmm, αλλά και με τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Mm. Στο πλαίσιο λοιπόν, μιλήσαμε πριν για την κοινή γνώμη, στο πλαίσιο λοιπόν της ενότητας που πρέπει να υπάρχει και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων, μία πρωτοβουλία της εκτελεστικής εξουσίας για την καλή ενημέρωση, συνεργασία και επίτευξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συνένεσης ως προς τις περαιτέρω κινήσεις, θα ήταν ασφαλώς και μία ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Άρα για σας θα έπρεπε, και ας μην μας το λέγαν, να συζητάνε ήδη, πέρα από τις διαφορές που μπορεί να έχουν. Ασφαλώς πέρα από τις διαφορές. Βεβαίως. Δεν μπορεί να καταργηθούν. Προφανώς. Κατά τη γνώμη σας, μήπως, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος, μήπως λοιπόν κύριε πρέσβη, όταν είμαστε σε συγκρουσιακή κατάσταση ως επιλογή του γείτονα, η προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής, ακόμη και στο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί να είναι ο κατανομασμός ως εχθρών της χώρας άλλων χωρών, π.χ. Ρωσίας, την ώρα που έχουμε άλλα ζητήματα εμείς? Ρωτάνε εδώ. Μάλιστα. Η περίπτωση της Ρωσίας, δηλαδή της Ουκρανικής κρίσης, ναι. Για τη Ρωσία ως επιτιθέμενη δύναμη, είναι ασφαλώς μια ειδική περίπτωση. Όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλης βαρύτητας παγκόσμιο και διεθνές γεγονός με παγκόσμιες συνέπειες, δεν είναι δυνατό να μην συζητάμε και γι' αυτό, ιδίως μάλιστα όταν ανήκουμε και σε συμμαχικούς σχηματισμούς που λαμβάνουν... Να σας κάνω εγώ μια τη δύσκολη ερώτηση λοιπόν που δεν την κάνει ο Νίκος. Ωραία, να το συζητάμε. Αλλά την ίδια ώρα εμείς δεν λέμε εχθρό την Τουρκία, λέμε ότι συνέβαλε στο στάρι της Ουκρανίας, λέμε ότι συμβάλλει στην ανθρωπιστική κρίση, αλλά δημιουργεί και προβλήματα με τους γείτονες. Δεν είπαμε ότι είναι ένας από τους εχθρούς. Η Τουρκία λέει ευθέως: είστε εχθρός μας, δεν καταδεχόμαστε να συζητάμε με τον πρωθυπουργό σας, είστε ένας ξεφτυλισμένος λαός, κρύβεστε κάτω από τις ποδιές των άλλων, και εμείς. Και εμείς διατηρούμε την ψυχραιμία μας και το επικαλούμεθα αυτό για να δείξουμε και στους Τούρκους, υποτίθεται, και στην εσωτερική μας κοινή γνώμη, ότι ελέγχουμε την κατάσταση.
καλό είναι να ελέγχουμε την κατάσταση, αλλά θέλω να παρατηρήσω με βαθύ σεβασμό προς τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, προς τις αποφάσεις της κυβέρνησης, που δεν αμφιβάλλω ότι για τη στιγμή θα πετύχει το καλύτερο δυνατόν, ότι η ψυχραιμία δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ακούω πολλές φορές ορισμένες ανακοινώσεις ή ορισμένα σχόλια που τονίζουν ότι ναι μεν η Τουρκία μας προκαλεί, αλλά εμείς, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Αλίμονο αν δεν ήμασταν και ψύχρεμοι και νυφάλιοι. Δεν χρειάζεται να το λέμε με τέτοιο κομπασμό. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, πρέπει να προβαίνουμε σε κατάλληλες ενέργειες καταγγελίας, διεθνούς καταγγελίας της τουρκικής επιθετικότητας σε όλα τα φόρα. Με ανάλογο ύφος και ανάλογη επιχειρηματολογία. Όχι με ύβρις. Σωστά, σωστά. Δεν είναι αυτό το δικό μας ούτως ή άλλως ύφος και ήθος διαχρονικά. Ασφαλώς. Ερώτηση κρίσιμη λοιπόν. Την ώρα που στην Ελλάδα η συζήτηση, γιατί εδώ είναι στο εσωτερικό ακροατήριο και από τους πολιτικούς, είναι ότι με αυτά ρε παιδί μου χάθηκε ευκαιρία για μια συνάντηση στην Πράγα Μητσοτάκη Ερντογάν. Εγώ σας τα λέω τόσο λαϊκά απλά για να καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Σωστό είναι να γίνεται αυτή η συζήτηση ή η πραγματική συζήτηση θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή? Τι δουλειά έχει η Τουρκία στην Πράγα όταν συμπεριφέρεται έτσι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννοώ την Ελλάδα και την Τουρκία? Δεν έρχεσαι. Ναι. Συμφωνώ κύριε Σαχίνη σε αυτό. Συμφωνώ. Διότι όταν με μια υπενικτική και ασαφή δήλωση του κυρίου του Συμβούλου του Προέδρου Ερντογάν. Του Καλίν. Διαγράφει η προοπτική ενδεχόμενη συνάντηση στην Πράγα. Εμείς αισθανθήκαμε ένα είδος ανακούφισης, ίσως και μια γεύση ανομολόγητης επιτυχίας. Α, ότι να, επιτέλους οι Τούρκοι δέχονται να συναντηθούν μαζί μας. Δεν χρειάζεται τόση έκφραση χαράς και ανακούφισης. Και εν πάση περιπτώσει είναι η κατάλληλη στιγμή όταν διαγράφονται τέτοιες προοπτικές, αμέσως αφού δηλώσουμε ότι εντάξει, θα δεχόμαστε να συναντηθούμε, να τονίσουμε και ποιες προϋποθέσεις θα δεχόμαστε. Να μην αφήνουμε δηλαδή συνεχώς την πρωτοβουλία στους Τούρκους, που άλλοτε λένε ναι, άλλοτε λένε όχι, και εμείς αντιδρούμε αντανακλαστικά προσαρμοζόμενοι αναλόγως, να θέσουμε αμέσως τους όρους μας. Αυτό θα κάνει η Τουρκία αν εμείς, αν αυτή βρισκόταν σε δύσκολη θέση και εμείς λέγαμε ότι πιθανώς να δεχθούμε και να συναντήσουμε τους Τούρκους εκπροσώπους. Αμέσως θα μας έλεγαν ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα μειώσετε τους τόνους σας, θα σταματήσετε τις υβριστικές δηλώσεις, θα δεχθείτε ότι αποφασίσατε να δοκιμάσετε τρόπους συνεννόησης για να κοπάσει η ένταση και μόνον εφόσον μας δοθούν τέτοιες διαβεβαιώσεις θα δεχθούμε να ανταποκριθούμε στο ενδεχόμενο της συνάντησης. Άρα και οι εταίροι μας δεν θα έπρεπε να πατήσουν, θα το πω λαϊκά, γκάζι στην Τουρκία και να τη στείλουν μήνυμα ότι κοίτα, δεν θέλουμε να έρθει στην Πράγα, αφού συμπεριφέρεσαι έτσι. Δηλαδή, σας αρκούν οι φραστικές. Ήταν ο κύριος Βέμπερ χθες εδώ, στο αεροδρόμιο, και συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ρωτώ έναν έμπειρο διπλωμάτη. Μάλιστα. Πάει η Κρήτη TV εκεί με τον δημοσιογράφο της, συνάδελφο τη Μέρη Καριωτάκη, και της κάνει μία δήλωση που της λέει: είμαι χαρούμενος που ήρθα στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια δυνατή χώρα με το φίλο μου πρωθυπουργό. Ανάπτυξη, στον δρόμο της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γυρνάει και του λέει η δημοσιογράφος εφιώς, και γιατί δεν τα λέτε αυτά στον κύριο Ερντογάν? Και απαντά: η απάντησή μου είναι σαφής. Η χώρα μας, η Ελλάδα δηλαδή, είναι μια δυνατή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απάντηση αυτή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αντί να γυρίσει να πει: ο κύριος Ερντογάν δεν έρχεται στην Πράγα με αυτά που κάνει σε χώρα μέλους? Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει, ναι, αποφασίζουμε να δηλώσουμε δημοσίως ότι μας βρίσκουν τελείως αντίθετες οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες του κυρίου Ερντογάν και καλό θα ήταν να αλλάξει τακτική. Μάλιστα. Και τότε μόνο να δώσουμε και την οριστική μας συγκατάθεση για να έλθει στην Πράγα. Αυτά πρέπει να τα τονίζουμε από τη δική μας πλευρά. Είμαι βέβαιος, γιατί αυτό ισχύει ως κανόνες της διπλωματίας, ότι στο παρασκήνιο
λέγονται και πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει δημοσίως. Καλά, έχετε δίκιο σε αυτό και το ξέρετε καλύτερα όλοι. Και εγώ να σας πω, δεν είναι έτσι. Θα μου πείτε, με συγχωρείτε, έχω 100 παραδείγματα. Ναι. Επόμενο ερώτημα που έρχεται από φίλους εδώ. Καλά τα λέει λίγο ο κύριος Πρέσβης, αλλά βλέπει να υπάρχει προετοιμασία στο λαό για να χτίζεται και να σφυριλατείται η εθνική ενότητα που έχει τόσα προβλήματα οικονομικά, ακρίβειας, ανεργίας, φτώχειας. Αν δεν του μιλήσουν και πιστεύει πραγματικά ότι η ενότητα διασφαλίσουν τα κόμματα που το ένα βγάζει το μάτι του αλλού. Και αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Γι' αυτό τόνισα προηγουμένως ότι χρειάζεται πολύ επιδέξιους και καλά μελετημένους χειρισμούς. Το πώς θα μιλήσει στο λαό για να τον προετοιμάσει έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν έχουν όλες οι μερίδες, αν θέλετε, του λαού την ίδια πρόσληψη των γεγονότων. Κάποιοι θα καταλάβουν ότι απλώς επισημαίνεις κινδύνους και ζητάς ψυχραιμία. Κάποιοι άλλοι θα καταλάβουν ότι ο κίνδυνος επέρχεται και πρέπει να πάμε το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ να τα αγοράσουμε ρύζι και μακαρόνια. Εκεί όμως χρειάζεται από τις υπεύθυνες αρχές μία κατάλληλη προετοιμασία. Μία προετοιμασία που θα καλλιεργεί το εθνικό φρόνημα και συγχρόνως θα δημιουργεί ένα αίσθημα ετοιμότητας και αυτοπεποίθησης. Να σας κάνω εγώ μια τρίπλα. Δεν είστε πολιτικός διπλωμάτης, είστε, αλλά θα την κάνω, δεν μπορώ. Γιατί θα το καταλάβετε. Πώς να αισθανθεί ο πολίτης όταν η δικαιοσύνη για υποθέσεις τύπου Siemens έχει απαλλαγές και για έναν κουλουρά που δεν έκοψε απόφαση έχει απόδειξη, έχει καταδίκη. Σου λέει λοιπόν, με την ίδια λογική, μόλις γίνει το μπαμ, αυτός που δίνει θα πάρει το αεροπλάνο και θα φύγει και εγώ θα μείνω εδώ. Το σκέφτομαι λάθος? Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα το σκεφτούν αυτό που λέτε. Όχι, δεν το σκέφτεστε λάθος. Και ήταν μια, θα σας έλεγα, παρότι ο κανόνας είναι ότι δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, νομίζω ότι μπορούμε να τις κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης όταν είναι τελεσίδικες αλίμονο. Δεν είναι ιερών άβατων η δικαιοσύνη. Όταν διασκέπτεται την αφήνουμε ανεπηρέαστη ή πρέπει να την αφήνουμε ανεπηρέαστη. Όταν όμως αποφαίνεται οριστικά, έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε. Αυτή η απόφαση για τη Siemens ήταν ένα, θα σας έλεγα, βαθύ πλήγμα, σκληρό πλήγμα στην αντίληψη του κοινού για τον τρόπο χειρισμού από τη δικαιοσύνη αυτού του μεγάλου και ομολογημένου και αδιαμφισβήτητου σκανδάλου. Εγώ το ρώτησα και εσείς το καταλάβατε, γιατί αν ο κόσμος δεν καταλάβει ότι δεν το αισθανθεί με αποφάσεις του οργανωμένου κράτους με τις διακριτές εξουσίες την ισότητα και τη δικαιοσύνη, όταν θα έρθουν τα κρίσιμα, αντιλαμβάνεστε πώς θα αντιδράσει. Για να μην έχουμε παρορμητικές αντιδράσεις. Μάλιστα. Που θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, να θα κλείσω με έναν τρόπο. Είναι προφανές, είστε από τους μίστες και καλά κάνετε τις υπόθεσεις για ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στη χώρα μας. Έτσι. Το οποίο δεν θα λειτουργεί με πετηρίδες, θα είναι ανοιχτό, πολυπρόσωπο. Σας έχω ακούσει, τα έχετε πει. Είναι αναγκαίο εργαλείο πια σε έναν κόσμο που αλλάζει μέρα με τη μέρα. Θα κλείσω με δύο ερωτήματα του χώρου σας. Το πρώτο είναι δικό μου. Εάν έχει αλλάξει τόσο πολύ η πίστα, που έχει αλλάξει, είναι δεδομένο. Μην παίζουμε τις λέξεις Τουρκίας. Ο έμπειρος διπλωμάτης βλέπει ότι πολύ γρήγορα αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει ο Τσαβούσογλου και θα δούμε κανένα Καλίνη υπουργό εξωτερικών. Το βλέπετε να έρχεται? Ομολογώ ότι δεν το βλέπω να έρχεται, γιατί δεν έχω ενδείξεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίσημη δραστηριότητα και του ενός και του άλλου περί δυσαρέσκειας του Σουλτάνου Ερντογάν απέναντι στον Τσαβούσογλου. Αλλά κι αν ακόμη αυτό γίνει, τίποτα δεν θα αλλάξει επί της ουσίας στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Και είναι λάθος να προσωποποιούμε έτσι αυτή την πολιτική. Να θεωρούμε ότι οφείλεται απλώς στην υπερφιλοδοξία του Ερντογάν, στο απρόβλεπτο της προσωπικότητας, στην μανία εξασφάλισης ιστεροθυμίας. Όχι, είναι προσήλωση σε πάγια γραμμή που ακολουθούν όλες οι τουρκικές ηγεσίες και μάλιστα από την επομένη σχεδόν
τις συνθήκες της Λοζάνης, διότι δεν έπαψε στο υποσυνείδητο και εν συνεχεία θα έλεγα και στην συνειδητή σκέψη των Τούρκων, των τουρκικών αρχών, να υπάρχει η ιδέα ανασύστασης ενός νέου Οθωμανικού ισχυρού κράτους. Κλείνω με μία ερώτηση που την κάνει φίλος ακροατής, ο φίλος μου Αντώνης, ένας νέος επιστήμονας από τα παιδιά που αξίζει να έρθουν με το δημόσιο λόγο στο προσκήνιο, προς εσάς. Μάλιστα. Σας παρακαλώ πολύ, λέει, ρωτήστε τον κύριο Πρέσβη το εξής. Γιατί στο Υπουργείο Εξωτερικών τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχει ακολουθηθεί μια στρατηγική αφέμαξης του διπλωματικού μας κλάδου, καθώς από τις ετήσιες οργανικές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, οι εξετάσεις που προκυρήσονται καλύπτουν μόλις το 1/3? Δεν είναι αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας σε βάθος χρόνου, όταν η Τουρκία διατηρεί μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη διπλωματική υπηρεσία στον κόσμο? Δεν είναι κρίσιμα ζητήματα αυτά για τη χώρα? Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Υπενθυμίζω ότι στην σκοτεινή εποχή διακαετούς διάρκειας των μνημονίων ήταν τόσο αιματηρές, τόσο σκληρές οι απαγορεύσεις που μας επέβαλαν η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε όλα τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, παρότι υπήρχαν από πολύ καιρό ελλείψεις, περιορίστηκαν σε τέτοιο βαθμό που πολύ συχνά να μην είναι δυνατόν να πληρωθούν ούτε τα έξοδα μετακόμισης οικοσκευών των μετακινούμενων, των μετατιθέμενων διπλωματικών. Το αίτιο λοιπόν είναι κατά βάση οικονομικό. Και μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τη λήξη, δηλαδή με την τυπική λήξη ορισμένων διαδικασιών που προήλθαν από τα μνημόνια, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε οικονομικά τις ανάγκες μιας νευραλγικής υπηρεσίας όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Παιδεία, εξωτερικές σχέσεις, στρατιωτικές δαπάνες και υγεία είναι κέρια σημασίας τομείς για την καλή λειτουργία του κράτους. Και είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη, αυτό που επισημαίνει ο αναγνώστης σας και είναι σωστή διαπίστωση, το ταχύτερο δυνατόν να αρχίσει να αντιμετωπίζεται με ένα θετικό πνεύμα, γιατί θα είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας. Κύριε Πρέσβη, αφού σας ευχαριστήσω και πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, γιατί αυτό θέλω να μείνει στον κόσμο. Ναι. Άρα η δική σας, αν θέλετε, ως μία έτσι περίληψη, η δική σας αντίληψη είναι ότι πια είμαστε σε μία όξυνση του συγκρουσιακού κλίματος από πλευράς Τουρκίας. Δεν είμαστε γενικό σε μία κλιμάκωση, μία περαιτέρω κλιμάκωση, νέα φραστική. Λέτε, δεν είναι αυτό. Είναι μία επιλογή πια. Είναι μία επιλογή. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω. Έχουν κάνει την επιλογή. Δεν θέλω να δημιουργηθεί κλίμα επικείμενης επίθεσης, αλλά να ξέρουμε ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μια επιλογή και η επιλογή αυτή είναι του τελικού σταδίου πριν από μια στρατιωτική τυχοδιοκτική κίνηση εις βάρος μας. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και με κατάλληλο φρόνημα και κυρίως με ένταση των προσπαθειών αποτροπής αλλά και κινητοποίησής μας. Παραδείγματος χάρη, με την κυκλοφορία, καλώς έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσφατα και κυκλοφόρησε κάρτες. Αυτά βέβαια να το έχουμε κάνει και από καιρό, έστω και αργά όμως. Αυτού του τύπου την αντίδραση που αποτελεί το αντίδοτο στη δηλητηριώδη διαβρωτική προπαγάνδα της Τουρκίας, πρέπει να τη γενικεύσουμε και να τη συστηματοποιήσουμε. Και επιπλέον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και κάτι ακόμα. Δεν αρκεί στην σκέψη και την αξιολόγηση των ξένων η επίδειξη καλής διαθέσεως από την πλευρά μας. Καλόν είναι να είμαστε συνεπείς, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε συνεννοήσιμοι. Όταν όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο κρίσιμους και αιχμηρούς κινδύνους, πρέπει να δείχνουμε και μία αποφασιστικότητα δυναμική που μπορεί να μας κάνει και δυσάρεστους. Μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει το συμμαχικό μας περιβάλλον πόσο αποφασισμένοι είμαστε να μην δεχθούμε εις βάρος μας κινήσεις και να μην δεχθούμε περαιτέρω αυτή την εκδήλωση ανοχής που κακώς εκδηλώνεται
απέναντι στην αυθάδη και ασίδωτη Τουρκία. Τα πάτε όλα. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω, και δεν είναι δική σας κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσω για πολλωστή φορά και είναι τιμή για την εκπομπή, επαναλαμβάνω, ένας από τους νέστορες διπλωματίας να καταθέτει τη... είναι... δεν το λέω εγώ, το λένε οι συνάδελφοί σας. Ναι. Θέλω όμως να πω το εξής. Εσείς καλά τα περιγράφετε. Εγώ οφείλω να πω ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, εγώ το λέω, θα το πω λαϊκά, είναι κουκουρούκου μανταλάκια, ενώ θα έπρεπε ακριβώς αυτά να συζητάει, όχι με πανικό, ψύχρεμα, και να αναλύει τον Έλληνα πολίτη και να τον χαλιβδώνει, όχι γιατί είμαστε πολεμοκάπηλοι, αλλά για να μην είναι ευνηδιαστή. Συζητάει περί άλλων και τσακώνονται περί άλλων, δεν μιλάνε για αυτά. Φοβάμαι ότι συζητάνε και με άλλους. Και να σας πω και κάτι, κύριε πρέσβη. Ναι, ο στρατός είναι έτοιμος. Δεν αρκεί μόνο ο στρατός και δεν είναι υπόθεση μόνο του στρατού αυτή η ιστορία. Είναι υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας. Αν θέλουμε να είμαστε χώρα, αν θέλουμε να είμαστε χώρος, έχουμε τους επαγγελματίες όσο τη βγάλουν. Τι να πω. Σας ευχαριστώ. Σας κατανοώ απολύτως, κύριε Σαχίνη. Σας κατανοώ απολύτως. Και γι' αυτό άλλωστε έχω και την αίσθηση κάθε φορά που συνομιλούμε ότι στη συζήτησή μας υπάρχει και ουσία και καλή κοινή γραμμή πλεύσης.